Θα πω πάλι ότι το Ευαγγέλιο μας, αυτό που διαβάσαμε σήμερα, πού μας οδηγεί πάλι? Στην αγάπη σαν τον μοναδικό δρόμο της σωτηρίας. Πάει, λέει ένας νέος και λέει στο Χριστό. Κάτι πρέπει, τι να κάνω, διδάσκαλε αγαπέ, είναι ζωή νεόνιων κληρονομήσεω για να κληρονομήσω τη Βασιλεία των Ουρανών. Και του λέει, τον νόμο τι γέγραφε, τον νόμο που έχεις πάρει, τις εντολές που έχεις πάρει και το απαριθμεί τις εντολές. Και τι λέει ο νέος? Τα αυτά πάντα εκ νεότητός μου φυλαξάμε. Αυτά λέει όλα. Τα μου φυλάξα από μικρό παιδί, άρα ήταν καλό παιδί, καλός πιστός. Τα λέγαμε σήμερα εμείς, καλός χριστιανός. Έτσι ένση λείπει, ένα ακόμα λέει σου λείπει. Ένα. Ποιο? Είπα και πώλησε σου τα υπάρχοντα. Πήγαινε λέει πούλησε όλα ό,τι έχεις. Δώστε στους φτωχούς και έλα ακολούθησέ με. Εγώ στο πρώτο που μένω, δεν μένω στην εντολή που του δίνει ο Χριστός. Στην ευκαιρία που του δίνει ο Χριστός μένω. Που του λέει έλα κοντά μου. Τι ωραία, να είσαι κοντά στο Χριστό. Και του δίνει μια ευκαιρία εύκολη. Αφού θέλει η Βασιλεία των Ουρανών, αφού θέλει να είναι καλός πιστός, του λέει, ωραία, έλα, εύκολο. Δώσε τα υπάρχοντά σου και έλα, ακολούθη μου. Και τι έκανε αυτός? Περίληπος έγινε. Στενοχωρέθηκε πολύ. Γιατί ειν γαρ πλούσιος φόδρα. Ήταν πάρα πολύ πλούσιος. Κολλημένος στα υλικά του αγαθά. Κολλημένο στο χρήμα του. Και έφυγε. Και λέει ο Χριστός, δυσκόλος οι τα αγαθά έχοντες. Πολύ δύσκολα λέει αυτοί που έχουν τα αγαθά, μπορούν να σωθούν. Και βέβαια για να μην το κάνει τελείως αδύνατο όμως, λέει, και ποιος, και το ρωτάνε, ποιος μπορεί να σωθεί δάσκαλ? Τα αδύνατα παρανθρώπης, αυτά που είναι αδύνατα στους ανθρώπους, δυνατά πάνω το Θεό εστί. Δηλαδή, αν παραδοθούμε στον Χριστό, μπορεί να μας σώσει εύκολα. Αν κοιτάμε να σωθούμε μόνοι μας, κολυμπώντας και μέσα στα υλικά αγαθά και μέσα στον πλούτο και μέσα στις απολαύσεις και μέσα στα πάντα, τίποτα δεν κερδίσουμε. Τίποτα. Και ας φυλάμε τον νόμο του Θεού από τα παιδικά μας τα χρόνια. Χωρίς αγάπη, εγώ το έχω δει στα βιβλία, σε πολλά βιβλία. Χωρίς αγάπη, σωτηρία δεν έχει. Χωρίς αγάπη, σωτηρία δεν έχει. Τι του έβαλε, τι μάθημα του έβαλε εδώ σήμερα, πάλι. Αγάπης. Την προηγούμενη Κυριακή πάλι είχαμε τον αυτόν που είχε βγάλει πολλά γεννήματα, είχε καρπίσει πάρα πολλά τα χωράφια του, είχε καρπίσει πάρα πολλά πράγματα. Και αυτός αντί να δώσει στους φτωχούς, αυτό που περίσσευε, τι έκανε? Γκρέμισε τις αποθήκες για να γεμίσει πολύ περισσότερο. Και εκείνο λέει το ίδιο το βράδυ, τι του έκανε? Το ίδιο το βράδυ, τι του έκανε ο Χριστός? Τακ, 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 τακ. Άφρον, άφρον, ανόητε λέει. Ανόητε. Αυτό το βράδυ την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Αυτό το βράδυ λέει σου ζητάω την ψυχή να μου δώσεις. Α, ετοίμασες την αίσθηση. Αυτά που τα τίμασες και ποιο τα τίμασες. Έτσι τα μείνουμε. Έτσι καταντάμε οι άνθρωποι. Να γεμίζουμε τα μπάρια μας και δεν το καταλάβουμε ότι στις μέρες μας δεν έχουν και αυτά πέρασει. Δεν περνάει τίποτα. Αν δεν έχει αγάπη μέσα και αν δεν έχει Θεό μέσα και αν δεν προσφέρουμε στον συνάνθρωπο. Αυτό λοιπόν να κάνουμε όλοι. Προσφορά και αγάπη. Αγάπη και προσφορά. Και μη σας περάσει από το μυαλό και αν δεν έχω να δώσω υλικά
Και αν δεν έχω να δώσω τίποτα σε χρήμα, δεν πειράζει, κάτι έχεις. Τι έχεις, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έχεις γόνατα να γονατίσεις για τον συνάνθρωπο. Έχεις μάτια να κλάψεις για τον συνάνθρωπο. Έχεις χέρι να δώσεις να κρατήσεις τον συνάνθρωπο. Έχεις, τουλάχιστον αυτό που ο Χριστός προσπαθεί να το κάνει, αγκαλιά, να αγκαλιάσεις το συνάνθρωπο. Εμείς ούτε δάκρυ, ούτε γονατίζουμε, ούτε χέρι δίνουμε να βοηθήσουμε, ούτε υλικά να τα δίνουμε, ούτε την αγκαλιά μας δίνουμε. Και πολλές φορές βλέπω ανθρώπους να μην δίνουν την αγκαλιά τους ούτε στους οικείους τους. Πας να αγκαλιάσεις και σε κρατάει απέναντι. Το έχω συναντήσει αυτό και σοκάρομαι. Λέω, Θεέ μου, γιατί στην έδωσε την αγκαλιά ο Θεός. Γιατί βρε άνθρωπε στην έδωσε. Γιατί σου τα έδωσε τα δάκρυα. Χύσε 10 δάκρυα, 20 δάκρυα, 1000 δάκρυα. Το είδα αυτό, σας το είπα κάποια φορά παλιότερα. Το είδα αυτό σε Πατριάρχη και ένιωσε η καρδιά μου και το θυμάμαι από τότε. Φιλοξενούμουν στο Πατριαρχείο με τον προηγούμενο Πατριάρχη, φοιτητής. Με 4 άλλους φοιτητές είχαμε βοηθήσει σε κάτι και μας φιλοξένησαν μια εβδομάδα. Και ήταν 25 Μαρτίου και πήγαμε να λειτουργηθούμε εκεί που θα ήταν και ο Πατριάρχης, ο Δημήτριος, ταπεινός και απλός άνθρωπος. Και όταν ήρθε η ώρα να βγάλουμε τα Άγια, το κάνουμε σε κάθε λειτουργία, ήταν μέσα στο ιερό, δεν λειτουργούσε, ούτε φορούσε τίποτα διάσημα, κόλπια και αυτά τα επανοπαλήμωφα κτλ. Απλώς ταπεινός παπάς φαίνεται. Δεν μου μίλησε, εγώ κάθισα παραδίπλα του, δεν μίλησε σε κανέναν όλη την ώρα της λειτουργίας. Και όταν βγήκαν τα Άγια, έσκυψε μέσα στο ιερό στις πλάκες κάτω, έβαλε τα χέρια του στο πρόσωπο και γονάτισε εκεί. Τέλειωσε η περιφορά από τα Άγια, προχώρησε η λειτουργία, προχώρησε, μέχρι τη στιγμή να κοινωνήσουνε, δεν σηκώθηκε από εκεί. Και όταν μετά σηκώθηκε, έκθαμβος τύρα, να έχει γεμίσει ένα ποτηράκι υγρό κάτω, γεμάτο δάκρυα. Δεν ξαναμίλησε, σηκώθηκε, έβαλε ένα απλό πετραχύλι, κοινώνησε, μας χαμογέλασε. Και αντί να το κάνουμε εμείς υπόκληση, μας έκανε σε εμάς, εγώ τι δυνατότητα, παιδάκι, φοιτητά από σένα, και έφυγε. Και λέω, δάκρυα Πατριάρχη, για όλους μας. Εμείς απλά τους κρίνουμε ότι είναι και άχρηστοι κιόλας, ότι δεν εκπληρώνουν το καθήκον τους. Τι λέτε, μωρέ? Τι εύκολα βγαίνουν όλοι και κρίνουν και στην τηλεόραση και από εδώ και από εκεί. Πα. Δεν μας πειράζει. Πέστε να πούνε τόσα κι άλλα τόσα κι άλλα τόσα κι άλλα τόσα. Έλεγε ένας δεσπότης, Άγια Ψυχή. Το έχω χαρίσει και το όνομα του δεύτερου μου παιδιού. Μη τον θυμώσουμε το Θεό και πάρει τους παπάδες από τη γη. Και τότε τι θα πάθουμε? Θα μείνουμε χωρίς λειτουργία, χωρίς βαπτίσια, χωρίς γάμους, χωρίς σωτηρία. Ναι, οι ανάξιοι παπάδες, οι αγράμματοι παπάδες, οι αυλοί παπάδες κατεβάζουν κάθε Κυριακή τον Θεό κάτω
αυτό, γονατίστε λίγο και για τους κοπάδες σας. Γονατίστε λίγο να έχουμε τη χάρη και την ευλογία του Θεού και μην ασχολείστε με κρίση ή κατάκριση. Ο καθένας μας δεν θα κριθεί από τις τηλεοράσεις. Ας κάνουν και αυτοί το καθήκον τους. Ό,τι βλέπουν και ό,τι νομίζουν, ας λένε. Ο καθένας στο τέλος θα κριθεί από το Θεούλη. Ο οποίος Θεούλης ξέρει τις καρδούλες, ξέρει τις ψυχές, ξέρει τη διάθεση, ξέρει τη ζωή, ξέρει τις αμαρτίες, ξέρει. Και έλεγε ο Αγιάννης ο Χρυσόστομος. Εσύ, λέει, τον κρίνεις σήμερα, γιατί είδες κάτι κακό να κάνει ο αδελφός σου, ο παραδελφός σου ή ο παπάς σου. Δεν ξέρεις όμως το βράδυ πόσα δάκρυα μπορεί να χύσει ο καθένας για τις αμαρτίες του. Και επειδή μας το έδειξε ξεκάθαρα ο Θεός, ότι με τη μετάνοια τα συγχωράει όλα. Στο σταυρό πάνω ένας κακούργος ήταν δίπλα του. Μάλλον ήταν δυο κακούργοι, δυο ληστές. Ο ένας σώθηκε και ο άλλος χάθηκε. Και στην παρέα του Χριστού είχε πόλικους αμαρτωλούς. Και όμως τι είπε ο Χριστός, δεν έχουν ανάγκη, λέει, οι υγιένοντες οι γιατρού. Αυτοί που είναι καλά δεν έχουν ανάγκη αυτή το γιατρό. Ποιοι έχουν ανάγκη το γιατρό? Οι κακώς έχοντες. Αυτοί που παραστράτησαν ή παραστρατούν στη ζωή τους. Να λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρό να γονατίζουμε πρώτα για τις δικές μας αμαρτίες ο καθένας και μετά να γονατίζουμε να δίνει μετάνοια σε όλο τον κόσμο. Να συγχωράει ο Θεός τις αμαρτίες τους. Δεν έχω να πω άλλα. Εγώ δεν χαζεύω στην τηλεόραση. Αλήθεια σας λέω. Και πολλές φορές χάνω και την επικαιρότητα και με κοροϊδεύουν οι παρέα μου και οι φίλοι μου. Δεν τ' άκουσες αυτό? Όχι. Δεν το έδες αυτό? Όχι. Προσπαθώ να βρω καμιά στιγμή είτε να παλέψω με τις ψυχές σας και τις καρδιές σας που έρχεστε για εξομολόγηση ή να χωθώ σε καμιά γωνιά και να πω κανένα Κύριε Λέησον για όλους σας ή να δείξω την αγάπη μου στα παιδιά μου, στην κυρία Μαρία, στους φίλους μου, στους γνωστούς μου, στους αγνώστους, σε αυτούς που μου αγαπάνε, αλλά θέλω να έχω δύναμη να δίνω πιο πολύ αγάπη και σε αυτούς που δεν με αγαπάνε. Θα είμαι εδώ αυτή την εβδομάδα. Τώρα θα κάνω κοντινές εξορμήσεις. Δεν έχω μακρινές μέχρι τα Χριστούγεννα, δεν με χάσετε. Εκτός και την κατασάγγελο στο βράδυ, θα το μάθετε αυτό. Κριστέλιο, θα παρέχεις την καμπάνα άμα τ' ακούσεις. Άντσι και τον έχω, έτοιμο τον έχω, ξέρω να την παράει την καμπάνα, άμα ακούσει ότι ήρθε ο άγγελος, τάκ, τέλειωσε. Λοιπόν, σήμερα θα πάω στο Εγίνιο, με θέλουμε εκεί στην Ελωρία τους, για να τους μιλήσω. Όλη την εβδομάδα, τριγυρνάμε εδώ γύρω. Παρασκευές και Σάββατα όλη την ημέρα είμαι στη Σαρακίνα περιμένω να σας εξομολόγηση. Κάποια στιγμή θα έρθω και εδώ για να κάνω και εδώ εξομολόγηση, θα τα πούμε. Και ακανονίσουμε, το σκέφτηκα τώρα, να κάνουμε και κανένα ευχέλιο και στη μια ημερία και στην άλλη. Εντάξει. Πείτε και κανένα καλό λόγο, καλό σπαπά. Μας κάνει και θέλει. Να είστε καλά όλοι, σας αγαπώ πολύ. Πολύ όμως. Πολύ. Το είπα και
το ξανάπαστο δεσπότη. Αυτά τα δύο χωριά θέλω να είναι το τέλος της ζωής μου. Δεν θέλω να πάω πουθενά. Προτάσεις έχω, μην νομίζετε. Όχι, να σας το πω έτσι. Έχω προτάσεις. Και καλές προτάσεις. Καλύτερες από εδώ όμως δεν υπάρχουν. Πρωί-πρωί, ξέρετε τι είναι, μωρέ, που μίλησε τώρα. Ξέρετε τι είναι. Μόλις ανοίγω το ναό το πρωί 6 και σε ένα λεπτό από πίσω ήρθε να μου πει καλημέρα. Και να μου φέρει κάθε φορά πρόσφορο. Συγκινούμαι και μόνο που το σκέφτομαι. Δεν υπήρξε ούτε μία φορά που δεν μου φέρε πρόσφορο. Τέτοιες καλές γιαγιούλες υπάρχουν. Και κάνα δυο φορές να σε αποκαλύψω τώρα, που δεν θυμήθηκε, δεν πρόλαβε να πει να φέρει πρόσφορο, μου φέρε ψωμί. Αν δεν έχεις, λέει, άλλα πρόσφορα, κόψ' το για αντίδωρο. Και να σας πω τώρα επί τη ευκαιρία να πηγαίνετε πρόσφορα στους ναούς που βρίσκεστε, μαζί με τα ονόματα, τα ζωντανά και τα αποθαμένα, να τα διαβάζουν οι παπάδες. Τι είναι ένα πρόσφορο, ένα ευρώ. Και αν δεν έχετε, να σας το πληρώνω εγώ, αλλά να πηγαίνετε πρόσφορα. Γιατί καμιά φορά μένουμε και είναι ντροπή να μην έχουμε πρόσφορα να δώσουμε αντίδωρο. Διευχώ τον Αγίο Πατέρα Δημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.